Μάλιστα. Μήπως πήρατε για μία ακόμη φορά δεσμεύσεις από τους κυρίους υπουργούς, και τον κύριο Κουρουπλή και τον κύριο Πουλάκη και τον κύριο Μπαλάφα, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιούνται και έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις των δημάρχων? Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί στη Δυτική Μακεδονία, θα μου πείτε αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά στη Δυτική Μακεδονία να μην έχουν έρθει κονδύλια σε μια περιοχή που είναι ορεινή και έχει κακές καιρικές συνθήκες και δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες, και αναγκάζονται δήμαρχοι όπως και στη Φλόρινα, ο κύριος Βοσκόπουλος που είναι πρόεδρος της ΠΕΔ, να πει ότι θα κλείσω τα σχολεία? Δεν είναι μια δύσκολη κατάσταση? Βεβαίως, θα έλεγα καταρχήν η συμμετοχή στην έκτακτη γενική συνέλευση από τη Δυτική Μακεδονία ήταν σημαντική, και ο πρόεδρος βεβαίως της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Βοσκόπουλος και άλλοι. Και θέλω να πω ότι υπήρχε ειδική, αν θέλετε και ειδικά στο ψήφισμα, τοποθέτηση επί των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων σε μια φάση που φαίνεται η κεντρική εξουσία τους έχει ξεχασμένους. Διότι πώς μπορεί κανείς να μεταφράσει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και αρκετό διάστημα, ενώ έχει πιάσει κρύο, σήμερα να υπάρχει η απώλεια αυτού του επιδόματος? Θα σας έλεγα ότι η προσπάθεια του κυρίου Κουρουμπλή, ο οποίος μέσα από ευχές, καλή προαίρεση πιστεύω, έχει. Πάνω από αυτόν υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η ίδια η κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών και Ηγεσία του, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν δίνουν τα χρήματα στον κύριο Κουρουμπλή και κατά συνέπεια στην αυτοδιοίκηση που πρέπει. Και οι λειτουργίες αυτή τη στιγμή υποβαθμίζονται, οι δήμοι βρίσκονται πρόαδοι εξόδου, προϋπολογισμοί δεν ισοσκελίζουν, και αιτία ποια είναι? Το ότι ενώ το κράτος έχει εισπράξει από τους δημότες, δεν αποδίδει αυτά που έχει εισπράξει στην αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και φυσικά πήραμε αποφάσεις οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα, με την έννοια του ότι η αναζήτηση του 10% των πόρων από τους προϋπολογισμούς ενός κράτους, που είναι ο μέσος όρος στις αυτοδιοικήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια αναζήτηση και στη χώρα μας πλέον και επίσημα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και μέσα από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς του, το 8,5% από 2,5% που σήμερα αποδίδεται. Θεωρούμε ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες ή το επόμενο διάστημα να κλείσουν δημαρχία, κύριε Πρόεδρε, από πολλούς δημάρχους? Θα έλεγα ότι υπάρχει μια διάθεση να μην ταλαιπωρηθεί κανένας δημότης. Σίγουρα υπάρχει διάθεση των αντιδράσεων. Κατεγράφησαν αυτές οι αντιδράσεις. Πάνω απ' όλα θα υπάρξει μια πυκνή, ολοκληρωμένη στρατηγική ενημέρωσης στην κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη και πόλη, για το τι συμβαίνει και ποιοι φέρνουν στο πιστοδρόμι στη χώρα. Το ίδιο θα γίνει και στα ευρωπαϊκά κλιμάκια, φυσικά διεκδικώντας αυτά τα οποία οφείλουν να μας δώσει η κεντρική εξουσία και δεν τα αποδίδει. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και θα ήταν πολύ θετικό να προγραμματίσετε στο πρόγραμμά σας κάποια στιγμή να έρθετε εδώ στη Δυτική Μακεδονία, να δείτε το τι βιώνουν οι Δήμοι και πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες σε ένα Δήμο ορεινό, όπως είναι η Δήμη της Δυτικής Μακεδονίας, σε σχέση με τους Δήμους της Κρήτης ή και άλλων περιοχών, κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι είναι μέσα στη δική μου βούληση και στο δικό μου προγραμματισμό να επισκεφτώ την όμορφη πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας. Και βέβαια εκεί θα τα πούμε κοντά και πυκνά.